Στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, ο Δήμος Καβάλας διοργανώνει την 5η 23 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα έναν αγώνα δρόμου 2 χιλιόμετρων με εκκίνηση την Πλατεία Ελευθερίας για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όποιοι συμμετέχουν λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν με το σκουφάκι και την γενιάδα του Άγιου Βασίλη, ντυμένοι δηλαδή Άγιοι Βασίληδες, ενώ τα έσοδα από την διοργάνωση θα διατεθούν στο χαμόγελο του παιδιού. Στο πλαίσιο των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, είπαμε να εντάξουμε και έναν αγώνα δρόμου 2 χιλιόμετρων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 7 το απόγευμα. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας δρόμου, γιατί πρόκειται για φιλανθρωπικό σκοπό. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτόν τον φιλανθρωπικό αγώνα, αθλούμενοι και μη αθλούμενοι, νέοι και γέροι, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Τα έσοδα αυτού του φιλανθρωπικού σκοπού θα διατεθούν και θα δοθούν στο χαμόγελο του παιδιού. Πριν από τον αγώνα αλλά και αυτές τις ημέρες θα διατίθενται μία γενιάδα και ένα σκούφος Αγίου Βασίλη, γιατί θέλω να σας πω ότι αυτόν τον αγώνα θα τον τρέξουμε όλοι μαζί, ντυμένοι Άγιο Βασίληδες. Τα έσοδα λοιπόν από το σκούφο και τη γενιάδα θα δοθούν στο χαμόγελο του παιδιού για τις δραστηριότητες του. Δεν έχει σημασία το ποσό το οποίο θα διαθέσουμε. Ακόμα και το μικρότερο ποσό είναι πολύ σημαντικό όταν αυτό δίνεται με αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Ως Δήμος προσπαθούμε καθημερινά να βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, στο πλευρό των συνδημοτών μας. Σας καλώ λοιπόν όλους την 5η να γεμίσουμε την Πλατεία Ελευθερίας. Από εδώ θα γίνει η έναρξη του αγώνα και να έχουμε στο μυαλό μας τρεις λέξεις: αγάπη, καλοσύνη και αλληλεγγύη, που είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Την 5η 23 Δεκεμβρίου η αγάπη τρέχει με χαμόγελο. Αυτό είναι το σύνθημα αυτής της εκδήλωσης, μια εκδήλωση η οποία έχει σκοπό να φέρει τον κόσμο στο κέντρο, γονείς με τα παιδιά, απλούς καθημερινούς φίλους και φίλες, παρέες, να μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων, να νιώσουν όμορφα. Νομίζω ότι η πανδημία μας έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να εκτανώσουμε και να μπούμε πραγματικά στο πνεύμα αυτής της αγάπης και γενικότερα το πνεύμα που εκπέμπουν αυτές οι Άγιες ημέρες. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πέρα από αυτό όμως έχει ως σκοπό να ενισχύσει το σημαντικό και πολύτιμο έργο του φορέα αυτού του χαμόγελου του παιδιού. Θα διανέμονται, όπως είπε και πριν ο Αντιδήμαρχος, αμφιέσεις Αγίου Βασίλη. Θα μπορεί ο καθένας να τις προμηθεύεται εδώ από το περίπτερο του χαμόγελου του παιδιού, αφήνοντας προαιρετικά όποιο αντίτιμο θέλει για το σκοπό της ενίσχυσης. Είναι ένας αγώνας 2 χιλιόμετρων, θα γίνει μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα, εκκίνηση από εδώ και θα τερματίσουμε πάλι εδώ. Από εκεί και πέρα, πραγματικά είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους καβαλιώτες να ενισχύσουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο και να βοηθήσουμε τα παιδάκια που πραγματικά χρειάζονται την αγάπη μας και την φροντίδα μας αυτές τις Άγιες ημέρες. Η ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου Καβάλας ανέλαβε να ενημερώσει τα σχολεία για αυτή τη φιλανθρωπική δράση του Δήμου. Καλούμε όλους τους γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους, να έρθουν, να συμμετέχουν σε αυτή τη φιλανθρωπική δράση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδάκια που έχουν ανάγκη, γιατί οι μέρες που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες.